Αλλάζει η ιστορία. Πάμε να μιλήσουμε μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ΚΕΑΝ, κύριος Μάριος Κασάπης. Κύριε Κασάπη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κασάπη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, για πέστε μας, πώς καταλήξατε σε αυτή τη συμφωνία, κύριε Κασάπη, ή θα περάσει σε ξένα χέρια η Κυπριακή ΚΕΑΝ? Θα περάσει, ελπίζω, σε κυπριακά χέρια είναι, διότι οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν έντονο το στοιχείο της Κύπρου μέσα και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Όχι, χωρίς να υπάρχει ένα στοιχείο ξενοφοβίας εδώ. Όχι, αλλά ξέρετε, είναι πραγματικά μεγαλώσαμε με την εταιρεία. Κυπριακό κεφάλαιο. Ναι, σαφώς. Και είναι και μια υγιής επιχείρηση. Μεγαλώσαμε όλοι με τα προϊόντα της εταιρείας, τις διαφημίσεις σας, οπότε το βλέπουμε και λίγο συναισθηματικά, γι' αυτό σας ρωτήσαμε. Όλοι μας το βλέπουμε συναισθηματικά και οι παλαιοί ιδιοκτήτες που εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες σήμερα το βλέπουν ακόμη πιο συναισθηματικά, διότι αντιλαμβάνεστε, ήταν και η οικογενειακή ιστορία των ιδιοκτήτων αυτών. Είναι η ιστορία της Λεμεσού, είναι η ιστορία της Κύπρου, είναι η ιστορία όλων των σχολείων που επισκέπτονταν την ΚΕΑΝ. Και εκείνο που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι ότι αυτή η ιστορία θα συνεχίσει με τους νέους ιδιοκτήτες. Αυτό ήταν, κύριε Κασάπη, τώρα με το που ακούσαμε αυτή την είδηση για την ΚΕΑΝ, όλοι φέραμε στο μυαλό μας εάν θα συνεχίσει την ίδια πολιτική ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΕΑΝ, που είχε και με τα σχολεία και με την παράδοση και με τα παιδιά. Βασικό κριτήριο στο να καταλήξουμε με ποιους θα συνεργαστούμε ή θα πουλήσουμε τις μετοχές ήταν αυτό το στοιχείο, δηλαδή το να υπάρξει συνέχιση της εταιρείας στην Κύπρο επί κυπριακού εδάφους με κυπριακή παραγωγή και κυπρίους εργαζόμενους και κυπρίους συνεργαζόμενους και όλα αυτά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εγώ κάθομαι σε αυτήν την καρέκλα τώρα 26 χρόνια. Χαίρομαι πολύ που πλησιάζοντας στο τέλος της καριέρας μου θα παραμείνει στην Κύπρο να εξυπηρετεί την κυπριακή αγορά η εταιρεία μας όπως ήταν τόσα χρόνια. Ναι. Τώρα η εταιρεία όμως δραστηριοποιείται και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, κύριε Κασάπη. Αυτό θα συνεχίσει. Έχουμε εξαγωγές εκεί. Όλα αυτά θα συνεχίσουν χωρίς καμία απολύτως αλλαγή. Κατά κρύβεια, όλες μας οι εργασίες θα συνεχίσουν χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή. Ναι. Και οι εργαζόμενοι μας, έχετε πει, κύριε Κασάπη, δεν έχουν λόγο να φοβούνται ή να ανησυχούν. Όλα είναι διασφαλισμένα. Θα διαφυλαχθούν οι θέσεις εργασίας. Και οι συμφωνίες και τα πάντα. Ναι. Πώς καταλήξατε σε αυτήν την αποφάση? Δηλαδή, φαντάζομαι πρέπει να υπήρχε και μια συναισθηματική φόρτιση να καταλήξει σε μια τεράστια, τέτοια. Να παραδώσετε μια οικογενειακή επιχείρηση αλλά στα χέρια κάποιου άλλου. Είναι το πρόβλημα των οικογενειακών επιχειρήσεων που στην Κύπρο είναι πιο έντονο από άλλες χώρες. Mm-hmm. Και ιδίως είναι πιο έντονο εδώ, διότι αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποια στιγμή οι οικογένειες μεγαλώνουν και τα μέλη από 2 γίνονται 4, γίνονται 8, γίνονται 16. Σωστά. Σε κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ. Δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε χρηματιστήριο ικανό να απελευθερώσει τα κεφάλαια με τρόπο που να συνεχίζουν οι επιχειρήσεις. Και αυτό το πράγμα βάζει μεγάλες πιέσεις στις οικογενειακές επιχειρήσεις, διότι αλλάζουν οι ατζέντες των διαφορών μελών της οικογένειας. Και αυτό είναι μπαίνουν παιδιά, τα πράγματα μπαίνουν πάρα πολλά γενικά για όλη την Κύπρο, λέω αυτό το πράγμα. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Και είναι κάτι που κάποιοι πρέπει να προβληματιστούν, πώς θα μπορέσουμε να ελευθερώσουμε κεφάλαια αυτών των μετόχων χωρίς να αναγκάζονται να πουλούνται σε εταιρείες τους και παρακάτω. Και αν είναι το πιο τρανό κύριε Κασάπη, είναι το πιο τρανό παράδειγμα πάνω σε αυτό που μας λέτε τώρα. Γιατί προφανώς, αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα των οικογενειακών επιχειρήσεων, ίσως να μην άλλαζε χέρια η ΚΕΑΝ. Αυτό μας λέτε τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγάπη της οικογένειας, σας λέω ότι η συγκίνηση της οικογένειας είναι στο ζενίθ αυτή τη στιγμή. Ναι. Μα εδώ είναι. Ήταν μια τεράστια απόφαση να πάρθει και πάρθηκαν με έγνοια αυτά τα που είπαμε προηγουμένως. Και είμαι πολύ χαρούμενος ότι και οι νέοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν έντονο κυπριακό χρώμα, είμαι χαρούμενος ότι θα συνεχίσουν και θα αναπτύξουν την εταιρεία ακόμη περισσότερο. Η οικογένεια θα έχει κάποιο λόγο ή ρόλο στην πωρία της ΚΕΑΝ ή τελείωσε? Όχι, η πώληση των μετοχών, η οποία υπόκειται σε διαδικασία δέουσας επιμέλειας, είναι 100%. 100%. Μάλιστα. Και πότε αλλάζει χέρια η ΚΕΑΝ? Αρχίζουμε τη δέουσα επιμέλεια ο Σονούμπο και τρεις μήνες μετά τελειώσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Κασάπη, σας ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και για όλα αυτά τα χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια. Πάμε τώρα στους συνταξιούχους και στον Γενικό Γραμματέα της ΕΚΙΣΥ. Γιατί έχουν ένα αίτημα οι συνταξιούχοι. Ο Νούφρη, όσον αφορά την φαρμακευτική τους περίθαλψη, τα φάρμακά τους και κυρίως αυτό το τμήμα αφορά τους